στην Ελλάδα το έχει στρώσει από το βορρά μέχρι και τα νότια, μέχρι και την περιφέρεια Κρήτης, από τον Εύρο μέχρι και την Κρήτη, υπάρχει χιόνι. Στο Κάιρο άραγε, στην Αίγυπτο τι καιρό κάνει, τι καιρό έχει, ποιες καιρικές συνθήκες που καταγράφονται, να το πω έτσι λίγο λαϊκά και απλά. Πάμε να συνδεθούμε αμέσως τώρα, πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Καβαλή, Πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου. Κύριε Καβαλή, να σας ευχαριστήσω πολύ. Πώς είστε? Εγώ σας ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε από τις καιρικές συνθήκες. Τώρα αυτή την πάσα έκανα, αυτή την ερώτηση πρέπει να κάνω και να αρχίσω από εκεί. Εδώ το έχει στρώσει, εκεί. Εκεί το περιμένουμε. Δηλαδή, συνήθως όποτε στην Ελλάδα συμβαίνει κάποια καιρική συνθήκη έντονη και έχουμε βοριαδάκι, όπως είναι αυτή η περίπτωση, μετά από λίγες μέρες ή λίγες ώρες μας έρχεται και εμάς. Ειδικά στην Κρήτη, όταν είναι κάτι στην Κρήτη και οι άνεμοι είναι βόρειοι, σε λίγες ώρες το έχουμε και εμείς. Δηλαδή χιονίζει. Στην Αλεξάνδρεια ξεκινάει και στη συνέχεια στο Κάιρο. Το χιόνι συγκεκριμένα ή καιρικές συνθήκες, κακοκαιρία? Όχι, χιόνι σπάνια υπάρχει στην Αίγυπτο. Δηλαδή μπορώ να σας πω υπάρχουν πάνω από 100 χρόνια για να δούμε χιόνι εδώ. Αλλά πολύ έντονο κρύο και υγρασία και λοιπά, αυτά ναι, αρχίζουν και εμφανίζονται. Για πείτε μας λίγο η κατάσταση, η ατμόσφαιρα, το κλίμα εν μέσω πανδημίας πώς είναι εκεί στην Αίγυπτο? Η Αίγυπτος βέβαια έχει 100 εκατομμύρια ανθρώπους και είναι μια τεράστια χώρα. Έχει όμως το καλό να έχει πολύ νέο πληθυσμό, δηλαδή περίπου το 45% του πληθυσμού είναι κάτω των 30. Και αυτό δημιουργεί από την αρχή της πανδημίας μια αντιμετώπιση διαφορετική από ό,τι στην Ελλάδα. Πιο χαλαρή δηλαδή, αντιμετώπιση. Ναι, σαφώς πιο χαλαρή. Με την έννοια ότι ειδικά στην πρώτη περίοδο είχαμε μόνο απαγόρευση κυκλοφορίας βράδυ. Το πρωί και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία απαγόρευση. Τα πράγματα είναι τελείως χαλαρά. Βεβαίως υπάρχει πάντα η πρόνοια να φοράει ο κόσμος μάσκες. Αλλά αυτό βέβαια δεν επιβάλλεται από το χαλαρή αντιμετώπιση. Το θέμα είναι πόσα κρούσματα έχετε, πώς η διασπορά. Εκεί είναι το θέμα, ότι τα νούμερα σε μια χώρα 100 εκατομμυρίων είναι λιγότεροι από ό,τι στην Ελλάδα. Και γι' αυτό πολλές φορές θέτουν ένα αμφιβόλο οι περισσότεροι τα στοιχεία. Τουλάχιστον όμως αυτό φαίνεται. Τουλάχιστον το επίσημο αυτό είναι. Είμαστε κάτω των 500 ή 800 την ημέρα, που είναι πολύ λίγα για μια χώρα 100 εκατομμυρίων. Πολύ λίγα. Αναφορικά τώρα με την ελληνική κοινότητα στο Κάιρο, να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες. Εμείς είχαμε βέβαια δυστυχώς ναι. Και κρούσματα, αλλά και μερικά από αυτά κατέληξαν. Δηλαδή, στην ελληνική κοινότητα. Στην ελληνική κοινότητα. Βεβαίως είχαμε, πρέπει να τονίσουμε ότι εμείς η πληθυσμιακή μας δομή μοιάζει με την Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε αρκετά μεγάλους ανθρώπους και λιγότερο νέους. Εκ των πραγμάτων είμαστε πιο ευάλωτοι σαν ομάδα, σαν παροικία. Και αυτό είναι που δυστυχώς μας τύχησε αρκετές ζωές. Μπορώ να πω για μας περίπου στα 7-8 άτομα είναι μεγάλο νούμερο για μας. Ο αριθμός των μελών της ελληνικής κοινότητας στο Κάιρο ποιος είναι? Είμαστε σε όλη την Αίγυπτο, μπορώ να πω δεν υπερβαίνουμε τις 5.000 πλέον σε όλη την Αίγυπτο. Στο Κάιρο είμαστε κοντά στις 2.500 περίπου. Έχει μειωθεί σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες, έτσι δεν είναι? Από τη δεκαετία του 60 και μετά ναι. Οι αριθμοί είχαν μια κατρακύλα μεγάλη, οι οποίοι όμως σταθεροποιήθηκαν μετά τη δεκαετία του 90. Οι δραστηριότητες των Ελλήνων εκεί στο Κάιρο, στην Αίγυπτο, ποιες είναι? Αντιστρόφως ανάλογες του αριθμού. Δηλαδή είμαστε πολύ δραστήριοι από πλευράς κοινοτικής και ελληνικής γενικά, τόσο στο Κάιρο, τόσο και στην Αλεξάνδρεια. Παρότι οι υποδομές μας είναι για χιλιάδες ανθρώπους, εμείς τις διατηρούμε, παρότι είμαστε λίγες εκατοντάδες. Από όλες τις απόψεις, από πλευράς θρησκευτικής, από πλευράς σχολείων, εκπαίδευσης, στο Κάιρο έχουμε νοσοκομείο, ελληνικό νοσοκομείο, ιδιόκτητο της κοινότητας, δεν είναι ιδιωτικό νοσοκομείο, γυροκομεία,
τα πάντα. Δηλαδή υπάρχει μια σοβαρότατη δουλειά που γίνεται σε αυτό το τομέα. Έχετε και στο πολιτιστικό κομμάτι. Και στο πολιτιστικό βέβαια έχουν αναβληθεί κατά κάποιο τρόπο κάποιες δραστηριότητες τώρα μέσα στην πανδημία ή συνεχίζεται κανονικά? Κανονικά δεν μπορώ να πω, ναι. Αλλά σε έναν βαθμό υπάρχει έντονη δραστηριότητα, διότι όπως σας είπα η Αίγυπτος δεν έχει κλείσει ερμητικά. Έχει κλείσει μεν, έχουν περιοριστεί οι συγκεντρώσεις, έχουν περιοριστεί τα μαθήματα. Αυτό είναι η διαφορά από την Ελλάδα. Τα σχολεία για πολλά διαστήματα είχαν σταματήσει πιο πολύ από ό,τι στην Ελλάδα. Αλλά γενικότερα η πολιτιστική δραστηριότητα είναι ζωντανή, είναι και διαδικτυακή. Τουλάχιστον αυτό μας βοηθάει λίγο. Μάλιστα. Και οι επαγγελματικές δραστηριότητες, ασχολίες των Ελλήνων, με τι ασχολούνται? Οι Έλληνες στην Αίγυπτο είναι, όπως και παλιά δηλαδή, έχουμε όλα τα στρώματα. Έχουμε κόσμο που δουλεύει, επιχειρηματίες με κάποιες επιχειρήσεις και μάλιστα μερικές είναι ιστορικές. Υπάρχουν επιχειρήσεις, υπάρχουν Έλληνες που ασχολούνται με το εμπόριο, άλλοι που ασχολούνται με την, ως υπάλληλοι σε διάφορα, στην κανονική δηλαδή αγορά εργασίας. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν βέβαια και οι αρκετοί, και αυτό είναι οι περισσότεροι, που είναι συνταξιούχοι. Είναι μεγάλο κριτικούς ποσοστό του πληθυσμού. Έχετε? Δεν σας... Πώς δεν έχουμε. Γελάτε. Πώς δεν έχουμε. Έχουμε κριτικούς, γιατί οι πολλοί νησιώτες έχουν στο νέο κύμα που είχε κατέβει στην Αίγυπτο. Δηλαδή μιλάμε μετά στην αρχή του 1900. Ήταν νησιώτες, 12 νησί, κριτικοί και κλαδίτες κλπ. Να στείλετε ένα μήνυμα στους κριτικούς που σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και να κλείσουμε έτσι την επαφή μας. Να πω ότι η Κρήτη, καταρχήν και για μένα προσωπικά που η μητέρα μου ήταν κριτικιά, αλλά και για τους περισσότερους Έλληνες της Αιγύπτου, είναι ένα ειδικό κομμάτι της Ελλάδος, γιατί είναι το πιο κοντά σε μας και γεωγραφικά και από πλευράς νοοτροπίας, διότι εμείς είμαστε πάρα πολύ στενοί στις σχέσεις μας με την Ανατολή, πράγμα που έχει χαθεί λίγο από την υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ κοντά στην Κρήτη και ένα μεγάλο... και έχουμε και τον Πατριάρχη μας κριτικό. Εννοείται, βέβαια. Που είναι πολύ σημαντικό για μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είμαστε πολύ κοντά στην Κρήτη. Κύριε Καβαλή, να σας ευχαριστήσω πολύ, τους χαιρετισμούς μας. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.